Έλεγα λοιπόν το εξής, ότι μια συμφωνία έχει και την εφαρμογή της, έχει και τον τρόπο της εφαρμογής της. Άρα μια συμφωνία έχει πρώτα το κομμάτι της διατύπωσής της και το δεύτερο το κομμάτι του ελέγχου του πώς γίνεται. Με αυτή τη λογική πηγαίνουμε και στην σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεργασίας με την Τουρκία. Και βεβαίως όχι απλώς ευελπιστούμε, αλλά εργαζόμαστε ώστε να σταματήσει ο πόλεμος της Συρίας. Εγώ δεν θα έλεγα ότι θα έρθουν τα αίτια, αλλά να πριτανεύσει η λογική, γιατί από εκεί ξεκινάνε οι προσφυγικές ροές ή τουλάχιστον η τεράστια πλειοψηφία τους. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Από την άλλη μεριά, το συντονιστικό όργανο της κυβέρνησης πρέπει να δουλεύει και έτσι δουλεύει. Γιατί πρέπει να σας πω ότι χτες το πρωί έγινε το συντονιστικό και το απόγευμα έγινε και άλλο συντονιστικό με την παρουσία του Πρωθυπουργού. Πρέπει να δουλεύει ώστε από τη μια μεριά να απαλύνει τον πόνο αυτών των ανθρώπων, να βρίσκει λύσεις που αφορούν τη φιλοξενία, τη σύντηση και την ιατρική μέρημνα, να βρίσκει διαδικασίες οι οποίες θα πηγαίνουν, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να πάνε στους χώρους μετεγκατάστασης και βεβαίως να δίνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία στην κυβέρνηση. Μάλιστα. Παρακολουθούσαμε και αναμεταδίδαμε τη δήλωσή σας στο Διεθνή Τύπο, όπου είπατε ότι για 2 χρόνια θα μείνουν αρκετοί εξ αυτών των προσφύγων στη χώρα μας. Εδώ προκύπτουν αρκετά ερωτήματα. Εγώ θα περιοριστώ σε ένα που ενδεχομένως θα περιέχει όλα. Υπό ποιες συνθήκες, πώς και σε συνδυασμό λοιπόν, με το γεγονός το ότι επειδή έρχονται συνεχώς ροές. Ναι. Επειδή εγώ έδωσα τη συνέντευξη, ξέρω τι είπα και ο καθένας που μπορεί να διαβάσει τη συνέντευξη στους Financial Times μπορεί εύκολα να βγάλει τα συμπεράσματά του και μάλιστα είναι καθαρά. Άρα να μας το διευκρινίσετε εσείς αυτό που είπατε. Το διευκρινίζω με ακρίβεια. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουμε ας πούμε 50.000 πρόσφυγες. Σε καμία περίπτωση 50.000 άνθρωποι όποιο αριθμό θέλει ας πει ο καθένας δεν πρόκειται να μείνουν σε κέντρα φιλοξενίας επί 2 χρόνια. Κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους θα πάνε στο εξωτερικό κατευθείαν με μετεγκατάσταση, κάποιοι από αυτούς στους επόμενους 6 μήνες και κάποιοι, πάω στο τέλος, από αυτούς τους ανθρώπους θα μείνουν στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα θα μείνουν με βάση το πρόγραμμα της ΥΠΑ της Αρμοστίας για 20.000 θέσεις φιλοξενίας σε διαμερίσματα, σε διάφορα διαμερίσματα, δεν πρόκειται να γκετοποιήσουμε περιοχές. Και βεβαίως κάποια στιγμή αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να μείνουν, φαντάζομαι, άλλωστε το πρόγραμμα της ΥΠΑ της Αρμοστίας τελειώνει στις 31/12/2016, αλλά μπορεί και να επεκταθεί. Okay. Έχοντας την προηγούμενη εμπειρία από άλλες διαδικασίες και όχι μόνο προσφυγικές, είπα ότι το σύνολο αυτής της διαδικασίας, και δεν εννοούσα ότι θα μείνουν όλοι αυτοί για 2 χρόνια, θέλει περίπου 2 χρόνια και μάλιστα υπενθύμησα ότι όχι για ένα άλλο γεγονός, δηλαδή τον σεισμό στην Αθήνα, χρειάστηκαν 2 χρόνια για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Δεν έμειναν 2 χρόνια οι Αθηναίοι σε οικισμούς, έτσι δεν είναι. Κάποιοι όμως έμειναν και μέχρι τότε. Μάλιστα. Πριν κλείσουμε... Αυτό μου βάζει ένα καθήκον, έτσι. Μου βάζει το καθήκον το πού θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι, πού με βάση τη συνθήκη της Γενέβης θα απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους. Υπάρχουν ζητήματα που αφορούν το Υπουργείο Παιδείας, υπάρχουν ζητήματα που αφορούν το Υπουργείο Υγείας και πώς μέσα από αυτή τη διαδικασία θα διευκολυνθούμε και σαν Ελλάδα. Και προκύπτει και ένα επιπλέον ερώτημα, αν μου επιτρέπετε, τι θα γίνει και με τους μετανάστες, οι οποίοι ωστόσο έχουν το λεγόμενο προσφυγικό προφίλ. Αρκετοί εκ των οποίων δεν θέλουν με τίποτα, όχι απλά να γυρίσουν στις πατρίδες τους, δεν θέλουν καν να γυρίσουν στην Τουρκία. Υπάρχει τέτοια ομάδα, μικρή βέβαια, αλλά όταν λέω μικρή εννοώ ότι δεν είναι σαν τους Σύριους πρόσφυγες. Είναι ας πούμε για παράδειγμα οι Αφγανοί, οι οποίους εγώ θεωρώ ότι είναι πρόσφυγες, έχουν δηλαδή το προσφυγικό προφίλ και θα πρέπει και αυτοί να ενταχθούν σε μια ξεχωριστή συμφωνία ώστε να μην νιώθουν πιεσμένοι και πολύ περισσότερο για να μην είναι τρομοκρατούμενοι.
Εμείς πρέπει να αποφύγουμε καταστάσεις όπως έχουν συμβεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως στο Καλέ, ας πούμε, για παράδειγμα. Πρέπει να τις αποφύγουμε και να τις απαλύνουμε από τη μια μεριά και να τις ενσωματώσουμε στη συνολική μεταναστευτική μας πολιτική. Άλλωστε, γι' αυτό φτιάξαμε και ξεκινάμε και το οργανώνουμε πολύ καλύτερα το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Πριν σας ευχαριστήσω πολύ, ένα ερώτημα το οποίο έχει έρθει διατυπωμένο διαφορετικά από αρκετούς όμως τηλεθεατές. Επανέρχομαι στην έναρξη της συζήτησής μας και σε όλη αυτή την ιστορία με τους πρόσφυγες που κατάφεραν χθες να περάσουν τα ελληνοσκοπιανά σύνορα και μένει να δούμε, υπενθυμίζω και επαναλαμβάνω ότι σύμφωνα με το Reuters και σύμφωνα με την αστυνομία των Σκοπίων έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα. Κάτι τέτοιο, όπως με ενημερώνουν, δεν επιβεβαιώνεται από τις εδώ ελληνικές αρχές. Ωστόσο, θα ήθελα την απάντησή σας στα όσα λέει ο Σκοπιανός Υπουργός Εξωτερικών μέσω του Twitter, ο οποίος κατηγορεί ευθέως την Αθήνα για μαζική και οργανωμένη προσπάθεια προώθησης προσφύγων και μεταναστών στο έδαφος της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Εγώ θα ήθελα να πω στον φίλο Σκοπιανό Υπουργό Εξωτερικών δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι δεν είναι σωστά να κάνουμε εσωτερική πολιτική μέρα με τη μέρα και ώρα με την ώρα. Και δεύτερο, ότι δεν είναι σωστό να κάνουμε πολιτική γενικά με Twitter. Αυτό που θα πρέπει να κατανοήσει είναι ότι κάνοντας δηλώσεις που, όπως μας είπατε, έχουν και ένα επιθετικό χαρακτήρα, σε τίποτα δεν ωφελεί ούτε τη χώρα του σε πρακτικό επίπεδο. Τώρα, αν ωφελείται από την άποψη κομματική ή πολιτική της δικής του χώρας, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, θα κριθεί. Εμείς έχουμε δώσει συγκεκριμένες εντολές και θέλω να πω και κάτι άλλο, γιατί μερικές φορές γίνεται και αυτό αντικείμενο, θα έλεγε κανένας, πώς να το πω, προπαγάνδας. Έχουμε σύνορα με διάφορες χώρες πολλών εκατοντάδων χιλιόμετρων. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε παρατεταγμένο, ούτε κανένας έχει παρατεταγμένο στρατό ή αστυνομικές δυνάμεις κατά μήκος των συνόρων. Άλλωστε, τα δικά μας τα σχέδια, τα αποτροπής, έχουν συγκεκριμένη λογική και με αυτόν τον τρόπο λειτουργούμε. Τώρα, αν κάποιοι που είπα ανεύθυνοι ως εγκληματίες αξιοποίησαν αυτή την απελπισία ή την ψευδή ελπίδα των προσφύγων, σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να εργαστούμε χωρίς βία και οι ελληνικές αρχές από μια μεριά και οι σκοπιανές αρχές από την άλλη. Μάλιστα. Πάντως θα μου επιτρέψετε, μιας και αναφερθήκατε στις πολιτικές μέσω Twitter, μέσω tweet ευχαρίστησε ο Ντόναλντ Τούσκ, μέσω Twitter με tweet του απάντησε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Είναι καινούργια φαινόμενα. Ξέρετε, το tweet μπορεί να το χρησιμοποιήσει κανένας για μια πολύ γρήγορη και άμεση πληροφόρηση. Άλλωστε το κάνουμε πάρα πολύ όλη η πολιτική. Αλλά είναι διαφορετικό αυτό το πράγμα. Και άλλο να νομίζεις ότι ό,τι τη λες μέσω tweet δεν έχει την ίδια υπευθυνότητα με την υπευθυνότητα που έχει ο λόγος που εγώ σήμερα σας απευθύνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας, κύριε Βίτσα, και για τη σύνδεση που είχαμε, γνωρίζοντας ότι είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ ο κύριος Δημήτρης Βίτσας, ο αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας και βεβαίως ο υπεύθυνος όλου του συντονιστικού. Γρήγορα